ότι πίσω από τους μεγάλους άνδρες κρύβεται μια μεγάλη γυναίκα. Πείτε μας λίγα ή μερικά για την κυρία Αγγελική και τη σύζυγο του Σίμωνα. Η κυρία Αγγελική λοιπόν ήταν στη χοροδία του συλλόγου. Μάλιστα. Μαζί με άλλες κοπέλες εκείνης της εποχής. Ζούσε εδώ στην Αθήνα με κάποιες θείες της. Του πατέρα, της αδερφές, της μάνας της. Μάλλον του πατέρα της πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων, από την οικογένεια πάντως Βατούγιου. Αυτές ήταν αυστηρές κυρίες. Και κάποια στιγμή που άργησε η Αγγελική, τη μαλώσαν άσχημα. Ήταν λοιπόν μαθήτρια του Σίμωνα Καράνα. Ναι, ήταν μαθήτρια ήδη και δεν ξέρω αν έγινε και το σχετικό μπερτάκι που λένε. Και έφυγε η Αγγελική διανυκτός από το σπίτι. Έφυγε από το σπίτι των θιάδων της. Α, αποχώρησε ήδη. Έφυγε, τη νύχτα έφυγε. Και μου λέει, περιπλανιόμουν στο δρόμο νύχτα, φοβόμουν και τον κόσμο και τα λοιπά, είχε περάσει η ώρα. Και ως αγριοκάτσικο τώρα αυτό μαθημένο νέο παιδί από τη Ικαρία, ανέβηκα πάνω σε ένα δέντρο. Για να μην μου λείπει ο κόσμος. Ανέβηκα, μου λέει, πάω στο δρόμο και περίμενα, στο δέντρο και περίμενα. Αλλά σκεφτόμουν το πρωί που θα ξημερώσει ο Θεός, θα με βλέπει ο κόσμος και θα γελάει. Τι να κάνω, μου λέει, ξανακατέβηκε κάτω. Και πήγα στη σχολή που είχε ο Σίμων και μας βάζευε και κάναμε πρόβες εκεί και παρέμεινε σε κάποιο τώρα υπόστεγο η είσοδο της σχολής, σε κάποια αυγή της σχολής. Δεν πρέπει να ήταν στη Λέκα, πρέπει να ήταν στην Γιγάντων που, λέει, που είχαν το πρώτο σχολείο αυτό. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Και το πρωί ο Καράς ήρθε και με βρήκε απ' έξω. Τι κάνεις Αγγελική εδώ, λέει το και το. Λέει, μείνε μαζί μου, έλα εδώ και θα συνυπάρχουμε τώρα. Πρέπει να βοηθάσει το σύλλογο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έτσι έγινε αυτή. Και έμεινε για πάντα μαζί. Και έμεινε για πάντα, ναι. Από εκείνη την ημέρα. Από εκείνη την ημέρα, ναι. Και μετά από χρόνια. Μετά, τα ίδια. μετά από αρκετά χρόνια βέβαια. Παντευτήκανε, ναι, παντευτήκανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι έγινε η ιστορία αυτή. Ήταν λοιπόν η βασική του συνεργάτη. Και... Τώρα, όσον αφορά την συζυγία, τη συζυγία η Αγγελική ήξερε και έκανε πολύ υπομονή για πολλά πράγματα. Όταν εκείνος μπουρλώτιαζε, ας πούμε, για διάφορα θέματα, κακοδιαχείριση του κράτους κυρίως προς το σύλλογο κτλ. Εκείνη ήξερε, έκανε υπομονή, τον άκουγε καλά-καλά, ξεθύμενε και έφευγε και όλα ήταν ήσυχα και ωραία. Δεν του έφερε αντιρρήσεις δηλαδή. Και από ό,τι γνωρίζω, είχε... και το προσωπικό της ημερολόγιο και κατέγραφε πάντα όλα τα γεγονότα στα ταξίδια που πηγαίνανε για καταγραφές. Εκείνη έγραφε. Το οποίο καλό θα είναι και αυτό να συγκεντρωθεί και να... Ναι. Αποσπασματικά βεβαίως αναφέρεται σε πολλά σημεία και στις εργασίες και στους δίσκους αλλά και στις άλλες εκδόσεις που έχουν γίνει που θα ήταν πολύ καλό να... συγκεντρωθεί όλο και να κυκλοφορήσει. Ναι, ναι, ήταν κάθε λεπτομέρεια που πήγαμε, ποιος μας φιλοξένησε, ποιος τραγουδάει εδώ, ποιος τραγουδάει εκεί. Άρα δίπλα, θα πούμε ότι δίπλα στον ακούραστο εργάτη είναι και ένας ακούραστος συμπαραστάτης. Εάν ο Καράς μεταξύ μας, να το πούμε, δεν είχε την Αγγελική σύζυγο, δεν θα μπορούσε να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα που έφτασε. Γιατί, πρακτικά, ή και αν είχε και πρακτικά, υπόλοιπη οικογένεια, δηλαδή πρακτικά, παιδιά και λοιπά. Γι' αυτό λέω πρακτικά θα σας το πω. Μου λέει ο ίδιος. Φεύγουμε από τη ραδιοφωνία κουρασμένοι τα λοιπά και πάμε για το σπίτι. Στη Λέκα, έτσι σε δέκα που είχε ρίξει. Από την παλιά ραδιοφωνία πήγαιναν στην Καλλιδρομία, ας πούμε, πήγαιναν και το ποδαρόδρομο. Λοιπόν, λέει η Αγγελική, λέει πάμε δύο λεπτά να αγοράσουμε αγκουράκια. Έχει... πεπονάκια, ξέρω εγώ, να αγοράσουμε μελιτζάνες από τη Λαϊκή. Εγώ μου λέει, ήμουν και σφύριζε ένα σκοπό στο δρόμο, για να ένα μωρέ, άσε μας τώρα, κύριε. Αλλά η γυναίκα είχε δίκιο. Γιατί άμα πήγαινε στο σπίτι, τι θα τρώγα. Τέτοια απίθανα πράγματα. Αν πήγαινε τα αυγουλάκια, δηλαδή τη νύχτα. Μου είχε πει, ήθελα να είχα εδώ στο μανικάκι, μου λέει, από μέσα, να έχω ένα μαγνητοφωνάκι, να γράφω τις μελωδίες που σκέφτομαι. Στον δρόμο.
Δηλαδή, πώς να πω, αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, ήταν γεννημένοι να υπηρετήσουν αυτή την Να σου τέχνη πω. της ελληνικής παραδόσεως. Στο δρόμο, όταν περπατά κανένας, και εμένα μου συμβαίνει πολλές φορές αυτό το πράγμα, του έρχονται απίθανες μελωδίες. Γεννάει το μυαλό απίθανες μελωδίες. Είτε εκκλησιαστικές, είτε παραδοσιακές. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω, εγώ δεν μπορώ να κάνω jazz. Και γιατί να το κάνω. Ναι. Δεν έχω καμιά. Μπορεί να είναι αξιόλογη τέχνη, αλλά είναι μια άλλη τέχνη που εμένα Όμως δεν με αφορά. λένε ότι το υπηρώτικο με τον αυτοσχεδιασμό είναι η ελληνική τζαζ. Δεν το αποκλείω, αλλά θέλω να πω το άλλο σχετικά με τα υπηρώτικα τραγούδια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε στο Δύο Αθηνών. Παρακολουθούμε τις εξετάσεις και σε μια στιγμή ο φίλος μας ο Μάρκος ο Δραγούμης, που λέγαμε και πριν, λέει στον Παλάντιο τον ακαδημαϊκό, στην έδρα της Ακαδημίας Αθηνών, ήταν αυτός. Έχουμε κι εμείς πολυφωνία στην Ελλάδα. Ποια πολυφωνία, λέει ο Παλάντιος. Τα υπηρώτικα τραγούδια, λέει ο Δραγούμης. Φάλτσα πράγματα. Φάλτσα. Φάλτσα πράγματα. Τα πολυφωνικά. Οπότε μου λέει ο Μάρκος, με το οποίο είμαστε πάρα πολύ φίλοι πολλά χρόνια, μου λέει, δεν ξαναμίλησε από τότε. Δεν είναι φάλτσα, απλώς δεν ξέρεις. Και μου λέει, τα οδιακά τα ήξερε. Τη σύνθεση, την αρμονία, το υποχρεωτικό αρμονία, τα Άρα, αν σολφές, έχω καταλάβει πιάνο. καλά, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι κόσμοι, αλλά διαγράφεις αυτό το παραδοσιακό πολυφωνικό τραγούδι, το οποίο είναι πάντα το ίδιο, επειδή δεν το ξέρεις. Ο συγχαρημένος ο Σπύρος ο Περιστέρης, που σε αυτόν έκανα για να πάρω κάποιο πτυχίο, επειδή ο καημένος ο Καράς, ήθελα να διοριστώ ψάλτης στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών. Και μου λέει ο παπάς, πολύ ωραία τα λέτε κύριε Χανιώτη μου, πτυχίο 2 έχετε. Λέω, όχι, λέω, αλλά είμαι μαθητής του Σίμωνα Καρά. Ποιος είναι αυτός? Μετά τα λέγαμε τον Καρά και γελάγαμε βέβαια. Παπάς στο κέντρο των Αθηνών, στο Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών, και δεν ξέρεις ότι υπάρχει αυτός ο ψυχολόγος. Άρα να κάνουμε εδώ μία παρένθεση. Έχω σχηματίσει τη γνώμη ότι ό,τι ήταν ο Φώτης Κόντογλου για την ελληνική λογοτεχνία και για την ελληνική αγιογραφία, ας το πούμε έτσι, κάτι αντίστοιχο είναι και ο Σίμων Καράς για την εκκλησιαστική και την παραδοσιακή μας μουσική. Σωστά. Είναι ακριβώς έτσι. Και ο Κόντογλου το έλεγε αυτό στον Καρά και ο Καρά στον Κόντογλου. Αυτή την κουβέντα που κάνανε οι δυο τους δηλαδή, γι' αυτό και το 1953 παρήγγειλε ο Καρά στον Κόντογλου τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Θα τον αγιογραφήσει. Επειδή ήταν πολύ φίλοι. Ναι, και είναι, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος ότι αυτό που παρουσιάζεται στο ετήσιο μνημόσυνο όποτε γίνεται είναι η αγιογραφία του Κόντογλου. Στο ετήσιο μνημόσυνο στις 29 Μαΐου των 29 Μαΐου. μαρτύρων της Αλώσου, Ναι, για τους ναι, οποίους ναι. είχε μεγάλη αγάπη ο Σίμων Καράς. Είναι του Κόντογλου, δηλαδή του Καρά, Παραγγελία. παραγγελία στον Κόντογλου για να γίνει αυτό η αγιογραφία. Ο Κόντογλου έλεγε ότι αντιπροσωπεύω εγώ στην αγιογραφία, που επανήλθαμε στο σεμνό, στο ορθόδοξο, στο ανατολίτικο ας πούμε Άλλαξε και τρόπο, αυτός το το ρούχο της ίδιο, ιστορίας. ναι, από την πολυφωνία. Είχαν λυσάξει με την πολυφωνία. Αυτή ήταν η κατάσταση στις αρχές Στο του... 1910, 1920 και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήτανε μινόρε, δηλαδή και... Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι έχει γραφτεί και αυτό. Ότι το 1925 βγαίνει ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος πρώτος Παπαδόπουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Και καλεί το νομίζω το Χρυσοχοίδη με τον Καρά. Δεν θυμάμαι για τον Χρυσοχοίδη σίγουρα, αλλά ο Καράς, να κάνουν τον Εσπερινό του Πέτρου, Αγίου Πέτρου και Παύλου, στην Ακρόπολη των Αθηνών, Στην Πνίκα. στην Και να Πνίκα. κάνουν το... Τότε πηγαίνανε στην Πνίκα. Όταν λοιπόν τελειώσανε, λέει, σας θέλει ο Αρχιεπίσκοπος. Πήγανε εκεί, λέει, προφανώς θέλει να μας πει κάποια συγχαρητήρια. Παιδιά μου, συγχαρητήρια, εξαιρετικά, ωραία, υπέροχα. Πλην όμως τώρα, πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Λέει ο Καράς, δηλαδή τι εννοείται, μακαριότατε, τι να εξυγχρονιστούμε. Παιδί μου, όπως κάνουν στις ξένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Κάποια τριφωνία τέλος πάντων, για να έχουμε και έσοδα στον ναό μας, στη Μητρόπολη μας. Λέει, πάτε να μαθαίνετε τριφωνίες και τετραφωνίες και τα λοιπά και να έχετε και έσοδα, να βάλετε καμιά πριμαντόνα, του λέει εκεί πέρα, να περνάει ο κόσμος να προσκυνάει, να φυλάει. Καταλαβαίνεις. Έγινε θηρίο ο Αρχιεπίσκοπος.
Έτσι, παιδί μου, μιλάς στον Αρχιεπίσκοπο. Λέει, έτσι κύριε, του λέει και χειρότερα. Και θα σας πολεμήσουμε φόρος ζωής να μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά που ονειρεύεστε. Και πραγματικά, εγώ για να ψάξω να βρω το περιστατικό αυτό, έψαχνα να βρω τα ημερολόγια της Εκκλησίας Ελλάδος. Έψαχνα στον Παπαγιώργη του Μεταλλινού Θεοσχωρέστων, που τον ήξερα, είμαστε φίλοι, μήπως έχει κανένα από τα παλιά, του 25, να δούμε ποιος ήταν αυτός ο Αρχιεπίσκοπος. Και όλοι βέβαια γνωρίζουμε για τον Καρά και, και τον αγώνα του αυτό να εδραιωθεί και να καθιερωθεί η ελληνική παράδοση. Αυτό που παραλάβαμε. Η ελληνική παράδοση. Αυτό που δεν παραλάβαμε ή που παραλείψαμε να παραλάβουμε. Ναι, και ο στόχος ο δικός μας, ο σημερινός, ποιος είναι. Παραλάβαμε κάτι από τους παλιούς. Με νύχια και με δόντια, με κάθε προσπάθεια να το δώσουμε στους νέους. Εγώ επί Παπαμάρκου, Θεός χωρίς τον άνθρωπο, μου είχε πει να κάνουμε σχολείο εδώ για τα παιδιά. Μαζευτήκανε μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Φύγανε στο δεύτερο μήνα, στον τρίτο μήνα, στο δεύτερο χρόνο, χωρίς πάθος, χωρίς ενδιαφέρον. Κάποιοι που μείνανε, και μείνανε ευτυχώς κάποια παιδιά, γίνανε πρωτοψάλτες. Τώρα είναι πρωτοψάλτες. Τώρα να πω κάτι που μπορεί να είναι πολύ ρηξικέλευθο. Δεν θα έπρεπε να εισαχθεί από τα δημοτικά, όπως λέμε, το πολιτονικό και τα αρχαία ελληνικά, να εισαχθεί και η γραφή και η ανάγνωση και η αντιγραφή της παραδοσιακής και της παρασημαντικής, της εκκλησιαστικής παρασημαντικής, ούτως ώστε να υπάρξει από τα πρώτα χρόνια της παιδείας η πραγματική παιδεία και να ανοίξει και ο ορίζοντας του μυαλού των παιδιών. Εσείς σαν μουσικός, ας πούμε, πώς θα... Εμείς φτάσαμε με τον Νίκο τον Διονυσόπουλο, που ήταν συνεργάτης του κάνα πολλά χρόνια για τα CD και τα λοιπά και τα λοιπά, να συνεχίζουμε το έργο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και να φτάσουμε στο σημείο να υποσημειώσουμε έννοιες που δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να γραφτούν χωρίς το πολιτονικό. Δεν μπορώ τώρα να πω συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί είναι πολλά χρόνια που έχω να συνεργαστώ τώρα με τον Νίκο τον Διονυσόπουλο, αλλά πραγματικά φτάνουμε στο σημείο, επειδή και οι δύο έχουμε διδαχθεί την αρχαία γλώσσα, δεν μπορεί να διαβάσει άνθρωπος εκκλησιαστικά κείμενα σε ολόκληρη την επικράτεια, αν δεν ξέρει λίγο από το αρχαίο συντακτικό. Γνωρίζω δηλαδή ότι στην Ισπανία είναι ολόκληρο δημοψήφισμα, φασαρία για να πειράξουν ένα απλό τόνο. Τώρα αυτό, επαναφέρω το ερώτημα, τη βυζαντινή, τη λεγόμενη, την παρασημαντική, όπως γράφουμε και καταγράφουμε με τη νέα μέθοδο και τα παραδοσιακά μας τραγούδια και τα εκκλησιαστικά μέλη, δεν θα έπρεπε να τη διδασκόμαστε απ' αρχής. Αν θες να καταλάβεις σε βάθος τι υπονοεί ο ποιητής, είναι ο μόνος τρόπος αυτός. Αλλιώς χάνονται πολλές έννοιες. Μουσικά είμαστε αναλφάβητοι αν δεν μπορέσουμε να το εισάγουμε αυτό το... σύστημα. Εγώ στα παιδιά που έρχονται, όσα έρχονται για να μάθουν, να μαθητεύσουν, ας πούμε, και να μάθουν βυζαντινή μουσική, λέω το εξής. Εάν δεν μάθετε αυτό και μάθετε να διαβάζετε τα κείμενα της Εκκλησίας, τον Απόστολο, τις προφητείες, το Ευαγγέλιο κτλ. Κτλ., θα μάθετε τουλάχιστον την ελληνική γλώσσα, αλλά τα διαβάζετε σωστά. Δεν είναι μόνο αυτό. Όπως λένε και για το πολιτονικό, εγώ νομίζω και με την εκκλησιαστική μουσική, αναπτύσσονται νευρώνες του εγκεφάλου, οι οποίοι αλλιώς δεν θα αναπτυχθούν, ούτε θα μπορέσει ο νους να καλλιεργηθεί. Θα μείνει δηλαδή σε ένα σκοτάδι, δεν θα μπορέσει να... Αυτό έχει αποδειχθεί από ό,τι γνωρίζω και επιστημονικά, ότι βοηθάει η γλώσσα και ο πολιτονισμός και νομίζω και η εκκλησιαστική μουσική βοηθάει στην ανάπτυξη του... Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που αποδεικνύουν αυτό. Μου λέγει ένας βιολονίστας της Λυρικής, ταξιδεύαμε από την Πάρο και ερχόμαστε στον Πειραιά και με είδε που έγραφα, γιατί πάντα εγώ μες στα ταξίδια γράφω. Είναι η μοναδική μου ευκαιρία. Είναι βυζαντινή παρασημαντική κατευθείαν. Είτε τραγούδια είτε εκκλησιαστικά. Έχω γράψει όλους τους ήχους όλων των χερουβικών, των κοινωνικών, των άξιων εστί, δοξολογίες, ό,τι μπορεί να υπάρξει γύρω από τη λειτουργία, παράσχω κύριε κτλ. Κτλ. Όλους τους ήχους με όλα τα παρακλάδια των ήχων. Με έβλεπε λοιπόν ο άνθρωπος που έγραφε, πέρα είστε μουσικός, λέω ναι. Ξέρετε, μου λέει τι κάνανε οι Βούλγαροι, νομίζω μου είπε. Πήραν 3.000 παιδιά και στα 1.500 βάλανε μουσική, κλασική μουσική, βάλανε κάτι.
Στα άλλα δεν δείξαν τίποτα. Τα 1500 γίνανε όλοι οι επιστήμονες, μπήκαν όλοι στα πανεπιστήμια, στα άλλα δεν μπήκε κανένα. Η τέχνη γενικά πιστεύω ότι είναι αυτή που καλλιεργεί τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε τέτοιο βαθμό, ώστε μετά τα τυπικά μαθήματα των άλλων επιστημών, δηλαδή από το δημοτικό ξεκινώντας μέχρι το γυμνάσιο, λύκειο και πανεπιστήμιο, να φαίνονται πάρα πολύ απλά και εύκολα. Άλλωστε και η αρχαία ελληνική παιδεία, από ό,τι γνωρίζω, η ήταν παιδεία υποχρεωτικά η μουσική. Ήταν πρώτο. Η γυμναστική. Πρώτο μάθημα η γυμναστική, η μουσική, δεύτερο η μουσική και μετά η γυμναστική και μετά όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Αλλά δεν ξέρει ο κόσμος πώς δημιουργείται ο εγκέφαλος του μικρού παιδιού. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Και σου λέει, μουσική, άστο, δεν χρειάζεται αυτό. Δεν χρειάζεται. Μαθηματικά και γλώσσα. Μαθηματικά και γλώσσα. Εγώ είχα άτακτα παιδιά στην τάξη μου, είχα 40 παιδιά στην τάξη, πει πολλά χρόνια. Λοιπόν, ήταν ένα τελευταίο, ο οποίος συνθηματικά κοίταζε. Δηλαδή, πώς να πω, κατασκοπευτικά θα έλεγα καλύτερα. Πίσω από την πλάτη του μπροστινού του. Να δει τι θα πω. Ο μπροστινός καθόταν, άκουγε, αδιάφορος. Λοιπόν, καμιά στιγμή λέω, θα κάνω ένα κόλπο τρομακτικό για να πω στα παιδιά τι γράφουμε, ας πούμε, στην πρώτη γραμμή του πενταγράμμου. Μη. Κάνω λοιπόν τα μαλλιά μου πάνω, κατεβαίνω από την τάξη, από την έδρα, κάνω μια διαδρομή πέρα δόθε και φώναζα σαν αλλοπαρμένη γριά. Μη! Ξαναγυρίζω πίσω. Την άλλη εβδομάδα του λέω, παιδί μου Πέτρο, τι γράφουμε παιδί μου εδώ στην πρώτη γραμμή? Δεν είδες καμιά εικόνα? Είχα βάλει εντάξει τα παιδιά και φωνάζανε όλα. Μη! Τίποτα. Λέω, δε με είδες που κατέβηκα κάτω και πήγαινα πέρα δόθε και φώναζα και τα μαλλιά μου απάνω. Αυτό το παιδί δεν έχει όρεξη να μάθει τίποτα. Δεν ξέρω τι έκανε στη ζωή του. Ο άλλος, ο τελευταίος που λέγαμε τώρα, έγινε αρχιτέκτονας και μουσικός. Και δεν ξέρουν λοιπόν οι γονείς ότι το να υπάρξει μια καλλιτεχνική παιδεία στο σχολείο, μπορεί να είναι αρχιτεκτονική, μπορεί να είναι γλυπτική, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλά μπορεί να είναι θεατρική. Αλλά να το βγάλει το παιδί να εκτεθεί μπροστά στον κόσμο. Τα βλέπεις τα παιδάκια, 60 παιδάκια είχα, που είναι η φωτογραφία, ένα πάνω και πάνω. Λοιπόν, κλαρίνο. Γιατί είχαν από κάτω 500 γονείς που έπρεπε να παρακολουθήσουν. Αρχίζει το παιδί και σοβαρεύει. Δεν μπορεί να πει ότι, α, κλιαρά εδώ ρε παιδιά, και τι έγινε, πως, σιγά τώρα. Δεν υπάρχουν αυτά. Μιας που είπατε λοιπόν για τις διάφορες τέχνες, λένε ότι στα χωριά παλαιότερα, το κριτήριο ότι κάποιος είναι ικανός και έτοιμος για να βγει στη ζωή, ήταν να γνωρίζει χορό τουλάχιστον και τραγούδι. Και όχι μόνο ο νέος, αλλά και η νέα. Α, και η νέα. Η υποψήφια νύφη, ας πούμε. Έλεγε ο Καράσια ότι έπρεπε να ξέρει και να τραγουδάει και να χορεύει πάρα πολύ καλά και αυτό να το δείξει, να βγει πρώτη στο χορό. Να εκτεθεί δηλαδή. Ναι, γι' αυτό και τώρα, δηλαδή όταν κάναμε τις καταγραφές του 65 στην Πάρο, αλλά και όπου πήγαινε ο Καράς, έψαχνε να βρει κυρίως τις γυναίκες. Και ο Δοητσίδης, ο ίδιος, ο Αηδονίδης έλεγε από τη μάνα τους μάθανε τα τραγούδια. Μάλιστα. Οι πατεράδες συνήθως με τη δουλειά έξω, με το μεροκάματο, ας πούμε, τα χωράφια, τα ζώα και τα λοιπά που είχαν λίγο χρόνο και ήταν και κουρασμένοι βέβαια. Αλλά οι γυναίκες είχαν και το, αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να πω τώρα, την ευθύνη να διασκεδάσουν το ακροατήριο. Μάλιστα. Δηλαδή μου έλεγε μια στο χωριό μας. Τι κάναμε, Μανολάκη μου, όταν ερχόταν από κρυές, μαζευόμαστε 2-3 κοπέλες σε μια μεγάλη σάλα. Σάλα, μέσα στη σάλα τα μιλήσαμε που λέει και το τραγούδι, το πιο σύγχρονο. Και φωνάζαμε δυνατά ένα τραγούδι, τραγουδάγαμε δυνατά ένα τραγούδι. Περνάγανε κάποιες άλλες κοπέλες, ακούγανε. Μπαίνανε και αυτές μέσα. Ελάτε παιδιά πιο δυνατά τώρα, ο επόμενος αγέρανος. Στο τέλος έπαιρνε χαμπάρι και ο τζαμπουνάρης του χωριού. Με τον ντουμπακάρι, ας πούμε. Και αυτοί μέσα. Και στο τέλος μαζευόταν 50-60 άτομα μέσα εκεί και γινόταν ο χαμός. Αυτό είναι το κλέτη. Το οποίο συνάζει τον κόσμο. Γι' αυτό λέγανε ότι η καλή νύφη είναι αυτή που ξέρει και να χορεύει και να τραγουδάει.
Προηγουμένως είπατε και για άλλες τέχνες, όπως γλυπτική. Και εγώ βλέπω Ναι. κάποια πολύ ωραία γλυπτά εδώ, στο φιλόξενο καθιστικό σας, κυκλαδικά, αλλά και άλλα πιο σύγχρονα. Και όπως και μια προτομή, ένα ας πούμε ανάγλυφο του Σίμωνα Καρά, του δασκάλου. Τι έχετε να μας πείτε για αυτά? Ήμουν μικρός, δηλαδή κάτω από 10 χρονών, και έπαιρνα μια μπρούκα του σπιτιού μου, ας πούμε, και ένα σφυράκι και έγραφα το όνομά μου εκεί στις πέτρες απ' έξω στην αυλή. Από εκεί και πέρα δεν είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ, αλλά πάντα μ' άρεσε αυτό. Και κάποτε είμαστε ένας ηθοποιός, ένας εγώ σαν μουσικός και ένας σκηνοθέτης, ένας αρχιτέκτονας, και λέει ο ηθοποιός, λέει, εσύ ως αρχιτέκτονας δικαιούσε, γιατί είναι στην ειδικότητά σου. Αυτός εδώ όμως μουσικός, και γυρίζει ο αρχιτέκτονας και λέει, αυτός έχει ένα DNA. Και πραγματικά μου λέγανε οι γονείς μου και ο θείος μου, ο αδερφός του πατέρα μου δηλαδή, το βλέπεις εδώ που περνάμε, από την Πάρο, από ένα ξωμέρια, ένα ξοχικό μέρος, αυτός ο Άγιος Πρόδρομος έχει απάνω ένα σταγουδάκι. Το έχει καλύψει ο παππούς σου αυτό. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε χτίσει και εκκλησίες πρακτικά. Χωρίς σχέδια, χωρίς τίποτα. Καντερίμια. Και τι δεν έφτιαχνε αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αυτά περάσανε στο άγνωστο και ήρθαν σε μένα μετά από 100 χρόνια, ας πούμε. Οπότε ξεκίνησα σιγά σιγά φτιάχνοντας διάφορα πράγματα. Έφτιαξα ένα βυζαντινό αητό και τον έχω βάλει εκεί στο παρεκκλήσι, καλά, του Αγίου Τρίφωνα που έχουμε στην Πάρο, στο κέντρο της Πάρου. Είναι στο βουνό που λέγεται Στρούμπουλας, κάτω από την κορυφή, κάνα χιλιόμετρο, όχι παραπάνω. Είναι ο Άγιος Τρίφωνας, η δική μου εκκλησία δηλαδή, στην οποία έφτιαξα το βυζαντινό αητό μαρμάρινο σκαλιστό και μετά τόλμησα, ξεθαρεύοντας από αυτό που μου φύγε κανένα 2 μήνες δηλαδή, 2,5 περίπου, και έφτιαξε ολόκληρο το τέμπλο, 4,60 με 2,40, όλο σκαλιστό μάρμαρο. Από πάνω σαν με κάτω, μάρμαρο. Συγχαρητήρια. Ναι. Μ' αρέσει, έτσι, ακόμα μ' αρέσει αυτό. Γιατί... Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να κάνω μαρμάρινο τον δάσκαλο του Σίμωνα τον Καρά, που του είχα μεγάλη συμπάθεια και αγάπη και έτσι ιδιαίτερη, ας πούμε, ιδιαίτερο σύνδεσμο είχαμε, και τον έχω στο εξωτερικό μέρος του παρεκκλησίου στην Πάρο ως μάρμαρο, και εδώ υποσχέθηκα στο ΚΕΠΕΜ να το φτιάξω γύψινο και να του το χαρίσω. Να μπει μέσα στην αίθουσα εκεί να δουν τα παιδιά ότι υπήρξε τόσο μεγάλος και σπουδαίος άνθρωπος. Μουσικοδιδάσκαλος. Συγχαρητήρια λοιπόν. Έλεγε ο Καράς, δεν θα με λέτε καθηγητή. Ο Χριστός είπε, ουδείς κληθεί. Κληθείς. Ναι, καθηγητής. Αλλά του άρεσε το δάσκαλος, δάσκαλος. Νομίζω αυτό έχει μείνει, και αυτό είναι η λέξη που του ταιριάζει πιο πολύ, το δάσκαλε. Κάποτε κάλεσα το φίλο μου τον Γιάννη τον Αρβανίτη, γιατί ήθελα να μου κάνουν μία ημερίδα στο σύλλογο εδώ των Αθηνών, της Πάρου δηλαδή, αλλά σε χώρο των Αθηνών. Και είπε το εξής πάρα πολύ συμπαθητικό και ωραίο ο Γιάννης Αρβανίτης. Λέει, είμαστε τυχεροί γιατί ζήσαμε στον άνθρωπο αυτό. Ο Χανιώτης λέει εδώ πέρα πολύ πριν, πολύ νεότερο, πολύ παλαιότερος από εμάς, πολύ νωρίτερα από εμάς. Ο δάσκαλος ο Καράς τι έκανε, εκτός από τη βυζαντινή μουσική που δίδασκε και τα δημοτικά τραγούδια, μας έμαθε να αγαπάμε την Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα φυσικό επόμενο λοιπόν, ότι... Δηλαδή ο Καράς έλεγε το εξής, ότι για να ζεις σε ένα τόπο και να υπηρετείς τον τόπο αυτό, πρέπει να τον αγαπήσεις τον τόπο αυτό. Για να τον αγαπήσεις τον τόπο αυτό, πρέπει να τον γνωρίσεις. Πώς τον γνωρίζεις? Μέσω των χορών, των τραγουδιών, των εθήμων, της ζωής, των ανθρώπων. Εδώ λέει, βλέπετε λέει την Αθήνα. Οι περισσότεροι είναι επισκέπτες. Πετάει όλα τα σκουπίδια στο πεζοδρόμιο και μένουν εκεί. Στο χωριό δεν το κάνεις αυτό. Στο χωριό είναι τη καυγάς, ξέρετε γιατί? Γιατί έρχεται, ας πούμε, του Αγίου Ιωάννου ή της Παναγίας, 15 Αυγούστου, και κάνει παρατήρηση μια στην άλλη, άργησες ακόμα και δεν έχεις ασπρίσει το δρόμο. Γαλακτήσει το λέμε εμείς. Ναι.
Να γίνει άσπρο, να γίνει τα πλακάκια να βαφτούν με ασβέστες, με ασβέστες. Για τρεις μέρες, για τρεις μέρες. Και στη Ρόδο κάνουν το λουρί, όπως λένε. Αλλά το σέβεσαι. Θα περάσει η εικόνα της Παναγίας. Έτσι αγαπιέται λοιπόν ο τόπος. Μαθαίνοντας την ιστορία και υπηρετώντας το, δηλαδή πρακτικά και ουσιαστικά. Να έχουν ένα μάθημα γνήσιου πατριωτισμού. Και όχι κακώς εννοούμενης εθνικοφροσύνης. Τι μας έλεγε για το Βυζάντιο. Αν σας καταξιωθείτε να πάτε στην πόλη, να πάτε να δείτε εκεί την πύλη του βασιλιά, του κράτορα, του Κωνσταντίνου, του Παλαιολόγου, να πάτε να δείτε τα τείχη που έπεσε, να πάτε να δείτε την Αγία Σοφία, το ναό της του Θεού Σοφίας, όπως είναι το σωστό βέβαια, να πάτε στον υπόδρομο, να δείτε τον υπόδρομο. Λέει για τα άκτα του υποδρόμου. Όλα αυτά είναι οι δυτικοί, ας πούμε, νομίζουν ότι ο τρίσιμος ρυθμός είναι ρυθμός των δυτικών. Δεν ξέρουν ότι και τα άκτα του υποδρόμου που λέγανε για τους βασιλείς και τα λοιπά και τα λοιπά είναι βυζαντινές μελωδίες αρχαιότατες, ούτε ξέρουν το Θεωτό και η Ελπής που λέμε στην 1η Φεβρουαρίου της Παναγίας. Στις 2 Φεβρουαρίου της Παναγίας. Πρώτη είναι το Αγίου Τρίφωνα. Τσι Παπαντής. Τσι Παπαντής. Αν το ξέρανε αυτό, λέγανε ότι δεν είναι το βάλς δική μας παραγωγή. Πάμε. Τώρα για τις εμβληματικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα σε σχέση με την ελληνική ταυτότητα που γνώρισε, σχετίστηκε ο Σίμων Καράς, όπως ο Φώτης Κόντογλου, ο Δημήτρης Πικιώνης, η Δώρα Στράτου. Η Δώρα Στράτου και άλλους που μπορεί να σας έρθουν στην μνήμη. Θυμάμαι, ας πούμε, την Κούλα την Πράτσικα. Η Κούλα την Πράτσικα ήταν αυτή που έφερε το κλασικό μπαλέτο από το Λονδίνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι άγνωστο στον κόσμο. Τώρα ασχολούνται με το μπαλέτο, το κλασικό, το σοβαρό μπαλέτο δηλαδή, αλλά δεν ξέρουν ποιος το έφερε στην Ελλάδα. Στα 25 χρονά του, στον αργυρό Ιωβιλέο, όπως λέγεται, φαίνεται, είναι δίπλα του η Πράτσικα. Και είναι και ο Αλέκος ο Παπαδημητρίου, του εκδοτικού, του μεγάλου εκδοτικού, οίκου Αστέρας. Δίπλα πιο δίπλα είναι η Μαρίκα Ιβελουδίου. Η Μαρίκα Ιβελουδίου είναι αυτή που ήταν μια φλογερή ξεναγός, πατριώτισσα δυνατή, η οποία μιλώντας στους αδελφούς για την Ελλάδα, είχε το ακροατήριο από κάτω και μια νομίζω Ελβετίδα, λεγόταν Μπέρτα Γκράφ νομίζω, την παρέσυρε με ένα λόγο αυτή η Μαρίκα Ιβελουδίου και πούλησε όλα τα υπαρχοντά της στο εξωτερικό και ήρθε και έζησε εδώ στην Ελλάδα. Και προσπαθούσε εκεί στους αδελφούς να κάνει δημοτικό σχολείο για τα παιδιά. Θυμώνανε γυναίκες ότι τους χαλάει την ισορροπία της οικογένειας, γιατί οι γυναίκες θέλανε τα παιδιά να πάνε να τριγάνε, να φυλάνε τα γαλιά, να φυλάνε τα πρόβατα και δεν θέλανε να φεύγουν από το σπίτι. Ήθελανε οι ίδιες να πάνε στη δουλειά και για να κοιμίζουν τα παιδιά είχαν βρει τρόπο οι ντόπιες του χωριού δηλαδή των αδελφών και ποτίζανε τα παιδιά κρασί για να κοιμώνται.
Και μπήκε αυτή νύχτα μέσα στα σπίτια με σουβλιά και τρυπούσε τα βαρέλια για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο που είχε ανοίξει η ίδια. Τα έλεγε η Μαρίκα η Βελουδίου, και ο αδερφός της, ο Βελούδιος, ένας ψηλός άνθρωπος, αυτός φαίνεται στα τραπέζια που έκανε και ο Γαράς, ήταν από τους πρώτους πιλότους στην Ελλάδα. Και έλεγε ο ίδιος ότι βούτυξε ένα αεροπλάνο και το πήγε μέσα στην Προύσα. Βομβάρδισε την Προύσα και τους τηλεφώνησε και τους είπε: «Έχω κάνει τον τόπο λίμπα, να τη στείλετε το στρατό να καθαρίσει τον τόπο». Αυτός δεν ήταν και πρωτοχορευτής, ο Βελούδιος, στις δελφικές γιορτές. Με τέτοιους ανθρώπους είχαμε να κάνουμε, τριγύρω μας ήταν άνθρωποι που ήταν μεγαθύρια. Μεγαθύρια. Από εκεί και πέρα τώρα, από αυτούς τους ανθρώπους βγήκαν ένα σωρό άλλοι νεότεροι άνθρωποι, οι οποίοι όσοι είχαν ευαισθησία και δύναμη και κουράγιο, τουλάχιστον προσπαθήσαμε, προσπαθούν, θα προσπαθούν πιστεύω, όπως λέγαμε και με τον Μάρκο τον Δραγούμη, εμείς τουλάχιστον όσο ζούμε θα προσπαθούμε κάτι να κάνουμε. Και τελευταία που μιλήσαμε τον Δραγούμη μου έλεγε: «Τώρα φτιάχνω ένα τελευταίο σύγγραμμα». Ποιο είναι, λέω, δεν μπορώ να γράφω, μου λέει, το υπαγορεύω. Λέω ότι άνθρωποι, μεγάλες προσωπικότητες όπως λέγαμε και πριν, οι οποίες μείνανε άγνωστες στην ελληνική πραγματικότητα. Λέω, αν δεν τα πει κανένας αυτά με απλό τρόπο και ξεκάθαρο τρόπο, τα νέα παιδιά δεν μπορούν να ξέρουν τίποτα από όλα. Δεν μπορούν να φανταστούν, ας πούμε, ότι ένας πιλότος με την τρέλα που είχε, την ελληνική τρέλα που λέμε, να πάει μέσα στην Προύσα να χτυπήσει την Προύσα. Και μετά τους λέει: «Βάλτε το στρατό να καθαρίσει τον τόπο». Δεν γίνονται. Αυτά είναι αφύσικα πράγματα. Αυτό μάλλον κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εξέδρας. Πρέπει να ήταν, γιατί αυτός ήταν μεγάλος άνθρωπος, ναι, γύρω στο 22 το υπολογίζω. Οι υπόλοιποι, για ας πούμε ο Φώτης Κόντογλου ή... Εκεί ξέρουμε, ναι, ξέρουμε, ας πούμε, εμείς γνωρίσαμε επίσης έναν μαθητή του Κόντογλου, τον Παπαγιάννη, τον Παπαδημήτρη τον Καραγιάννη, από την Ιπάτη, από το χωριό της Ιπάτης. Ένα πολύ πιστό άτομο και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ιερέας, λαϊκός στην αρχή, ο οποίος μάθαινα γεωγραφία εκεί. Ζούσε στο σπίτι του Παπαδημητρίου και μάθαινε γεωγραφία στον Κόντογλου. Ή σε κάποιο μαθητή του Κόντογλου, εκεί τώρα δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά μπορεί να ήταν μαθητής του Κόντογλου. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος στο χωριό που πήγε, κοίταξε να στήσει μουσείο, να μαζεύει τα παιδιά, να κάνει παραδοσιακά τραγούδια. Προχθές μιλήσαμε και μου λέει: «Έχω 500 τραγούδια της Ιπάτης». Και μίλησα, μου λέει, με τα παιδιά εκεί, τους Ματζουραίους, μήπως θέλουν να τα βγάλουμε. Δεν έχω καμία απάντηση μέχρι τώρα. Λέω: «Αυτά θα είναι πολύ υπομονή, γιατί και ο καημένος ο Δημήτρης και ο Μιχάλης τρέχουν», λέω, «με χίλια, προσπαθώντας να καταγράψουν». Το σημαντικό επί τη ευκαιρία ότι το έργο των καταγραφών συνεχίζεται και, όπως λέει και η γνωστή φράση, ναι, ανθεί και φέρει κι άλλο. Ναι. Μακάρι να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι να εμπνευστούν αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ναι, να σπέσουν, διότι οι άνθρωποι γνωρίζοντες σιγά σιγά εκλείπουν. Και αυτά πρέπει να... Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός. Ένα μεγάλο γεγονός. Δηλαδή είμαστε κάποτε έτοιμοι να φτιάξουμε με το σύλλογο τον... Και τότε μπορεί να λεγόταν Σύλλογος προς τη διάδοση της Εθνικής Μουσικής. Μόλις είπε το πεθάνει ο Καράς. Και με στέλνει η κυρία Αγγελική στην Άνδρο. Βρήκα τους παλιούς οργανοπαίχτες, οι οποίοι θαυμάζανε. Πώς είναι δυνατόν? Εμείς εδώ κυρίως υπηρετούμε, λέει, τα λαϊκά και τα λοιπά. Είναι και ο Ζαγοραίος, ήταν και ο Ζαγοραίος νομίζω από εκεί, ο Σπύρος ο Ζαγοραίος. Πώς εσύ τώρα υπάλληλος παλιός της ραδιοφωνίας ήρθες εδώ και ζητάς τα παραδοσιακά? Και τελικά κάναμε καταγραφές, βρεθήκαν οι άνθρωποι, παίξανε πάλι βιολιά, τσαμπούνες. Τα είχαν αφήσει δηλαδή. Ναι, με την ιστορία αυτή. Τέλος πάντων, όταν φτάσαμε στο σημείο να μιλήσουμε εκεί με τον Δήμαρχο και να χρηματοδοτήσει και έτσι παλιές ηχογραφήσεις που είχε ο Καράς με τη Μαρία Βούρα, που ήταν από εκεί, η καταγωγή της δηλαδή, έγινε κάποιο μπουρδούκλωμα από κάποιους παράγοντες και σταμάτησε αυτή η ιστορία. Δεν βγήκε. Το υλικό ακόμα είναι εδώ, είναι στα σιτάρια μου. Έφτιαξα δύο CD, ένα με τις παλιές εγγραφές και ένα με τις καινούργιες που είχα γράψει εγώ πριν για την Άνδρο. Να βρεθεί ένας πατριώτης. Άγνωστο, δεν κυκλοφόρησε. Και ναι, να το χρηματοδοτήσει. Ναι. Να βγάλουμε και μια είδηση. Πρέπει να βρεθεί εφοπλιστής, ο οποίος να έχει και
καλεσθησία ή ευαισθησία ναι. γύρω από την πραγματική παράδοση της Άντρας. Νομίζω ότι έτσι υπάρχουν γνήσιοι Ρωμιοί που εκτιμούν και που θα εκτιμήσουν και που ήμουν θα τυχερός. Ήμουν τυχερός γιατί ήμουν νιώπαντρος από ό,τι θυμάμαι και κάλυψα με το λαού το όπως σας έπαιξα λίγο πριν, συνοδευτικά βέβαια, έναν βιολιστή της Άνδρου, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, και κατέγραψα όλη την πρόβα μας. Και έχω πολλά από την Άνδρο. Και μετά πήγαμε και παίξαμε φυσικά στο κέντρο. Πείτε μας τι γνωρίζετε ιδιαίτερα για το σχέση του με τον Δημήτρη τον Πικιόνι. Ο Δημήτρης ο Πικιόνις ως αρχιτέκτονας ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος αρχιτέκτονας και αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά διότι είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Καρά. Δηλαδή ο Καράς αναγνώριζε το έργο του και την επιστημοσύνη του 100%. Και μάλιστα όπως περνάγαμε από εκεί τη Βασιλεία Σοφίας, πώς λέγεται ο δρόμος απέναντι από τα παλιά λουλουδάδικα, δεν ξέρω αν υπάρχουν τώρα, που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, έβλεπε το γυάλινο δίπλα κτίριο και έλεγε πού είναι ο Δημήτρης ο Πικιόνης να τους υποδείξει πώς να κάνουν ένα καινούργιο κτίριο, αλλά το οποίο εξωτερικά τουλάχιστον να έχει μία γνώση, μία όψη νεοκλασικού να είναι όμορφο στολίδι μέσα στην όπως Αθήνα. Όπως ήταν το παλαιό. Όπως ήταν το παλαιό. Του είχε λοιπόν ιδιαίτερη συμπάθεια και όταν πέθανε ο Δημήτρης ο Πικιόνης, η χείρα του, η γυναίκα του, παρήγγειλε στον Καρά να του ψάλουμε το μνημόσυνο, το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο. Πήγαμε λοιπόν εκεί, ψάλαμε καταπληκτικά, ωραία, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιοι άλλοι είμαστε, πάντως είμαστε όχι πολλά, γύρω στα 8 με 10 άτομα. Περάσανε πάρα πολλά χρόνια, θυμόμουν εγώ αυτή την ακολουθία του μνημοσύνου. Είχε χαρτογραφηθεί, ας πούμε, μέσα στο μυαλό μου άρτια, τέλεια. Και περάσανε 40 χρόνια και όταν πέθανε και ο συγχωρημένος ο Βασίλης ο Νόνης, το 10, 1η Αυγούστου και ο Παπαμάρκος γύρω στον Απρίλιο του 10, λίγους μήνες πιο νωρίς, για αυτούς τους δύο ανθρώπους έπιασε και κατέγραψα την ακολουθία αυτή όπως ακριβώς μας την είχε δείξει ο Καράς. Όλα τα τροπάρια. Και μέχρι τώρα υπάρχει αυτό και όταν το ψένουμε με την ομάδα εδώ πέρα που έχουμε, που την ονομάζουμε Βυζαντινός Χορός Άγιος Τρίφων, πραγματικά ο κόσμος καταλαγιάζει και ο κόσμος ικανοποιείται με την έννοια ότι υπάρχει αρτιότητα και ομορφιά μελωδική και βυζαντινή παραδοσιακή. Όχι αυτά τα πολυφωνικά, τα περίεργα που ακούμε σε διαφόρους επιφανείς που λένε να έρθει η χοροδία, να έρθει η χοροδία, τι χοροδία. Όχι τρίφωνα και τετράφωνα, βυζαντινά, καθαρά και πολύ ωραία γραμμένα. Σε ιδιαίτερη συζήτηση που είχαμε, μας είχατε πει για κάποιο περιστατικό κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας του Σίμωνα Καρά. Να μην μας πείτε ονόματα, αλλά να μας πείτε το περιστατικό γιατί είναι και χαριτωμένο. Αλλά και δείχνει ναι. την παθογένεια πολλές φορές ναι, ναι. διαφόρων χώρων στην Ελλάδα. Ναι. Ήτανε πάλι αφρόκρεμα των Αθηνών. Είναι η Μέλπο Μερλιέ, ο άντρας της Οκτάβιος, ένθερμοι υποστηρικτές, πώς να πούμε, ελληνολάτρεις άνθρωποι. Και ο ένας και αυτή και αυτός, οι οποίοι πραγματικά θυσιαζόταν για την πρόοδο του τόπου. Και γίνεται μία προσπάθεια να υπάρξει συνέδριο βυζαντινής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, ο Καράς 1953, πανέτοιμος, 50 χρονών άνθρωπος, με μεγάλη εμπειρία, κάνει μια εργασία τέλεια και θέλει να την παρουσιάσει. Δεν ήταν όμως αυτοί οι δύο, οι ξένοι ας πούμε, καλά η Μέρπο ήταν και η μισή Ελληνίδα, αλλά κυρίως οι άλλοι παρατρεχάμενοι του χώρου, οι οποίοι τι θέλανε, να πάει ένας καθηγητής μεγάλου οδείου των Αθηνών και να εκπροσωπήσει αυτός ως διευθυντής του οδείου της Βυζαντινής Σχολής, να πάρει δηλαδή την εργασία του Καρά να την παρουσιάσει αυτός στο συνέδριο. Πώς την γνώριζαν δηλαδή? Ξέρανε ότι ο Καράς είχε εργασία και ο Καράς τους το είχε πει. Ότι εγώ έχω μια εργασία για αυτό το συνέδριο και θέλω να πάω να την παρουσιάσω. Δεν είχαν δηλαδή σεμνότητα να πούνε στον ίδιο τον Καρά να την παρουσιάσει, αλλά να την παρουσιάσουν ως δικαιώμα. Όχι μόνο δεν είχαν τη σεμνότητα αυτή, αλλά θέλανε να πάρουν αυτή την εργασία και να τον παρουσιάσει ένας άλλος άνθρωπος που δεν ήταν δική του. Επειδή είχε, μα τα γράφει ο ίδιος στα βιβλία. Αν κοιτάξετε στους προλόγους των διαφόρων βιβλίων, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι το θεωρητικό ή τα άλλα, τα γράφει ο ίδιος μέσα.
να παρουσιάσει την εργασία του Καρά ένας τρίτος άνθρωπος, ο οποίος δεν την είχε γράψει, με επειδή... Με σκοπό να μην εμφανιστεί ο Καράς, δηλαδή. Ναι, να μην εμφανιστεί. Όχι επικίνδυνος. Ναι. Ίσως. Αλλά επειδή ο άλλος είχε μια θέση, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Μητρόπολη των Αθηνών, ή στο δύο κάποιο δύο, ας πούμε, κτλ. Αυτό εξόργησε τον Καρά. Και πάει στο σπίτι των ανθρώπων, δηλαδή του Μέλπος και του Οκτάβιου, και του λέει: σας παρακαλώ, η εργασία αυτή είναι δική μου. Τώρα, η Μέλπο γύρισε, ή ο Οκτάβιος γύρισε στη Μέλπο, ένας από τους δύο γύρισε και λέει: Μέλπο, ας πούμε, το παιδί έχει δίκιο. Ποιο παιδί, 50 χρονών άνθρωπος. Έχει δίκιο, δεν είναι σωστό το που κάνουμε. Αλλά τελικά δεν πέρασε, γιατί προφανώς κάποιοι άλλοι κύκλοι το απαγορεύσανε. Θύμωσε λοιπόν ο Καράς. Και με δικά του έξοδα την άλλη μέρα παίρνει το τρένο και πάει στη Θεσσαλονίκη. Και εμβόλυμα λέει: θέλω να παρουσιάσω και εγώ το έργο μου. Και το παρουσιάσει μόνος του. Προφανώς. Δεν το απαγορεύσε, δεν το βγάλανε έξω. Δηλαδή. Δεν δημιούργησε πάντως. Ναι, αυτό προφανώς δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες. Μεγάλες δυσκολίες. Όταν λες αλήθειες, θυμάμαι τους ψάλτες που ερχόταν στη ραδιοφωνία. Στο ΙΡ τότε. Λοιπόν, ερχότανε τώρα κάποιος και λέει: θα πω το Άγιος ο Θεός, θα πω το Θεωτό και Παρθένα, θα πω. Λέει λοιπόν ο Καράς: τι είναι αυτό που είπες, κύριε Τάδε, και να μην λέμε ονόματα, τι είναι αυτό που είπες? Λέει: είναι μια σύνθεση του πατέρα μου. Όποιοι είναι ψάλτες μπορεί να καταλάβει ποιος ήταν ο γιος και πατέρας, πρωτοψάλτες και οι δύο. Λοιπόν, δεν μπορούμε, του λέει, να κάνουμε τη σύνθεση του πατέρας. Απέναντι είναι τα βιβλία της Κυψέλης. Πιάς το φέρτο το τροπάριο που είπες, να δούμε πώς το γράφει εκεί. Και να κάνουμε τα κλασικά τροπάρια της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε αλλιώς. Ο καθένας θα παρουσιάσει τη δική του σύνθεση. Πρέπει αφού πρώτα εντρυφήσουμε στην παράδοση, μετά να πούμε. Να έχουμε ένα μπούσουλα, να μην το αλλάξουμε. Να έχουμε ένα παραδοσιακό τρόπο κτλ. Για να μπορεί να υπάρξει μια σοβαρότητα στο θέμα, ας πούμε. Ναι. Αυτό προφανώς αποδεικνύεται και από τη διεθνή του παρουσία στα χρονικά, στα μουσικολογικά χρονικά. Ναι. Απαντούσε και έγραφε, δεν έμεινε τίποτα. Βρισκόταν σε ένα συνεχή διάλογο, δηλαδή. Δηλαδή, ναι, τότε που σας έλεγα πριν ότι να ακούσεις το Αναστάσιος ημέρα λαμπριθόμεν λαοί, έγραφε άρθρο αμέσως. Μάλιστα. Απάντησε σε αυτούς. Αυτό που έλεγα πριν, δεν το έλεγε σε μένα. Πού είναι η τονική του τραγουδιού, πού είναι οι ενδιάμεσες καταλήξεις, πού είναι η σκάλα άρα του πρωτού ήχου. Άρα λοιπόν γινόταν ως γνώστης, γινόταν δυσάρεστος. Βέβαια. Αλλά οι ξένοι... Μάλλον, αντί να την χάνει αποδοχής, την είχανε φόβο. Οι ξένοι όμως είχαν τη σεμνότητα και την, ναι, και την ικανότητα να πούνε, να ακούσουν. Μάλιστα. Αυτό που λέγαμε πριν. Οι δικοί μας όχι μόνο δεν διαβάζανε ή δεν ακούγανε τι έκανε, αλλά ήταν επιθετικοί κατευθείαν, χωρίς να ψάξουν τίποτα από όλα αυτά. Γιατί τους ενοχλούσε το όνομα. Δεν γίνεται έτσι. Με τα μουσικά δεν γίνεται έτσι. Μου λέει, ας πούμε, ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, ότι για αυτά που έγραψε ο παππούς στο θεωρητικό, πολύ δύσκολα θα βρεθεί μουσικός να τα ανατρέψει αυτά σελίδα προς σελίδα. Βέβαια, δεν ξέρω αν ξέρετε διδακτορική του διατριβή του Γιώργου, του Κωνσταντίνου. Την ξέρετε? Παλαιά, όπως λέγονταν, ο Μανώλης, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, αλλά είναι ένας γνωστός φιλόλογος, είπε το εξής. Στη Δημητσάνα υπάρχει το χειρόγραφο του Χρυσάνθου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Ποιος είναι ικανός να πάρει το χειρόγραφο αυτό και να πάρει και το έντυπο της ταιριές της για να κάνει αντιστοιχεία. Είναι ένα μεγάλο, τεράστιο βιβλίο, είναι εδώ πέρα πίσω από την πλάτη μου. Είναι. Μου το έδωσε ο Γιώργος, μου το στείλανε, δηλαδή από τη Μονίβα το πεδίο. Οπότε η διατριβή του 800 σελίδες, ξέρω πώς. Είναι αυτό, 10 χρόνια. Δεν είναι καμία σελίδα ακριβώς ίδια με αυτό που είπε ο Χρύσανθος. Στείλανε τον Πελοπίδη στην ταιριέστη να το κάνει αυτό. Και να δει δηλαδή τα γουργά, τα δίγουργα, τα τρίγουργα, γιατί τότε καθιερωθήκαν αυτά τα πράγματα. Για να καταλάβω, δεν έκανε η διδακτορική διατριβή του Γιώργου Κωνσταντίνου, είναι σύγκριση του θεωρητικού του Χρυσάνθου με τα θεωρητικά του Σίμωνα Καρά? Όχι, με τα θεωρητικά του Χρυσάνθου.
Τα γραφτά, τα χειρόγραφα του Χρυσάνθου είναι στη μεγάλη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας. Είχε 60.000 τόμους. Και αυτό είναι, εκεί είναι... λοιπόν βρεθήκαν αυτά από πολλά χρόνια πριν. Ναι. Και έλεγε ο Μανώλης ο Χατζηγιακουμής, τον θυμήθηκα. Ο Χατζηγιακουμής, εκεί είναι τα χειρόγραφα. Για πάρτε να δείτε. Μοιάζουν τα χειρόγραφα με το έντυπο βιβλίο. Του Χρυσάνθου. Του Χρυσάνθου. Α, μάλιστα. Ναι. Τι έκανε ο Πελοπίδης, που είναι αυτός που λέγαμε πριν για το Μακάμισε τα Ραμπάν με τη δοξολογία και τα λοιπά, που από κάπου την άκουσε και την έγραψε. Πήγε στην Τεργέστη και μιλούσε με τους δυτικοευρωπαίους για να δουν πώς κάνουν αυτοί το 8ο, το 4ο, το 16ο κτλ. Κτλ. Και έκανε ορισμένα πράγματα που βοηθήσανε. Όπως ο Πελοπίδης είχε αναλάβει την έκδοση, την έντυπη του βιβλίου, του θεωρητικού του Χρυσάνθου. Τα άλλα ήταν χειρόγραφα. Πήρε λοιπόν το χειρόγραφο και πήγε εκεί. Και προσπαθούσαν τώρα να το τυπώσουν αυτό. Στην προσπάθεια λοιπόν να το τυπώσουν αυτό, ορισμένα πράγματα τα έκανε με πολλή αυθαιρεσία ο Πελοπίδης, ο Παναγιώτης. Σε σημείο που του στείλανε χαρτί, πως το λένε, γράμμα, να γυρίσει πίσω για να σταματήσει την έκδοση. Να μην βγει η έκδοση αυτή. Αν δει κανένας λοιπόν αυτή τη τεράστια εργασία του Γιώργου του Κωνσταντίνου, θα δει ότι καμιά σελίδα δεν είναι απολύτως ίδια με αυτό το χειρόγραφο. Άρα το θεωρητικό. Άρα λοιπόν το θεωρούμε, το θεωρούμε βάση. Αυτό δεν το είπε ο Καράς, το λέω εγώ. Το θεωρούμε βάση για τη σημερινή διδασκαλία της μουσικής, της βιβλιανής μουσικής, αλλά δεν είναι το απόλυτο. Ο δάσκαλος, το Χρύσανθος, του είπε άλλα. Α, μάλιστα. Άρα, αυτό είναι πολύ κομβικό σημείο. Ο Σιμοκαράς το δέχεται. Αποτυπώνει την πραγματική θεωρία του Χρυσάνθου, την οποία απεκάλυψε ο Γιώργος Κωνσταντίνος στη διδακτορική του διατρεβή. Να το μαζέψει το όλο. Αυτό μαζί. Βέβαια έρχεται πολύ μετά. Μάλιστα. Ο Γιώργος αυτό που έκανε είναι εδώ και 10 χρόνια. Δεν είναι. Άρα αποδεικνύεται ότι και του Χρυσάνθου το έντυπο είναι πειραγμένο, να το πούμε. Ναι. Αλλά το πρωτότυπο σε σημείο... συμβαδίζει με το θεωρητικό του σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που βγήκε από τη συζήτηση. Ναι, λέω, φτάσανε στο σημείο να του στείλουν γράμμα να τον γυρίζουν πίσω. Ο οποίος έδωσε τον Πελοπίδη. Ο Πελοπίδης πότε ήταν. Τι είναι, το 1832. Μάλιστα. Τότε που βγήκε το θεωρητικό. Μάλιστα. Και το λέω, έκανε παρεκτροπές από το. Ναι. Τώρα ναι. Κατάλαβα, μάλιστα. Αυτά έχουμε ακούσει και αυτά ξέρουμε. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν και αυτό φαίνεται... επιβεβαιώθηκε το θεωρητικό του Σίμωνα Καρά συμβαδίζει με τα χειρόγραφα. Αυτό ναι. Κατά ένα μεγάλο βαθμό ναι. Είναι πολύ διαφορετικό και πολύ προχωρημένο. Και αυτό φαίνεται μέσα από αυτό το τεράστιο βιβλίο. Δεν ξέρω αν μπορώ να σηκωθώ να σας το δείξω να το δείτε κιόλα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μανώλη Χανιώτη που έκανε τον κόπο να μας πει τόσα πολλά και χρήσιμα πράγματα για το δάσκαλο του Σίμωνα Καρά. Εάν δεν έχετε κάτι περισσότερο ακόμα να μας πείτε ή κάτι για επίλογο, να κλείσουμε τη συνάντησή μας. Το μόνο για το οποίο θα ήθελα να ευχηθώ είναι να ευαισθητοποιηθούν τα νέα παιδιά με σοβαρή προσπάθεια και να αναδείξουν αυτά που μας κουβαλήσανε και εμάς οι παλαιότεροι στα δικά μας μυαλά, μας μεταλαμπαδεύσανε στα δικά μας μυαλά, να μπορέσουν να πάνε και να έχουν μια συνέχεια για να υπάρξει η Ελλάδα. Να υπάρξει η Ελλάδα. Η παράδοση πρέπει να την παραλάβουμε κι εμείς και ειδικά οι νεότεροι. Μόνο με αυτό, εκεί πάνω στηριζόμαστε και μόνο με αυτό μπορούμε να πάμε παραπέρα, λέγανε ας πούμε χρόνια οι εκπαιδευτικοί. Δέντρο που δεν έχει ρίζες κόβεται. Το ρίχνει ο αέρας κάτω. Θέμε ρίζες. Έχουμε και μια μεγάλη περιπέτεια, κύριε Μανώλη, της αναγνώρισης ως σχολής πρώτα απ' όλα βυζαντινής και εκκλησιαστικής μουσικής του Σίμωνα Καρά, στην οποία είσαστε κι εσείς μάρτης, αλλά και έχουμε και την εξέλιξη την ευχάριστη της πλέον της αναγνώρισης του οδείου του Σίμωνος Καρά, το οποίο έχει αναλάβει και παραλάβει το Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, το σημερινό ΚΕΠΕΜ, όπου συνεχίζεται και δίδονται διπλώματα βεβαίως και παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής. Η Εκκλησία λοιπόν, αρκετά χρόνια πριν, είχε αναγνωρίσει τη σχολή, η επίσημη εκκλησία. Εμείς είχαμε μια μεγάλη ελπίδα ότι όταν βγήκε ο προηγούμενος αρχιεπίσκοπος, ο Σεραφείμ, ο εξ Ιωαννίνων, που ήταν μαθητής και αυτός του Καρά, ο προπροηγούμενος, ναι, ότι εκεί θα λυθούν τα χέρια μας. Και κυρίως του δασκάλου τα χέρια. Υπήρξε μαθητής του Σίμωνα Καρά. Υπήρξε μαθητής,
Κάθε χρόνο 10 Μαΐου μαζευόμαστε όλοι εκεί με τον Αρχιεπίσκοπο. Εγώ είχα το λαούτο, ο Μπάμπης ο Γιαννόπλος είχε το κλαρίνο. Έπινε ο Αρχιεπίσκοπος και έκανα κόκκινο ωραίο κρασί. Περνάγαμε συνδετημόνες που λέμε, απίθανοι, πολύ ωραία. Λοιπόν, του λέγαμε, δεν μπορείτε να κάνετε μακαριότατε κάτι, τι έτσι για την βυζαντινή μουσική, για τη δική μας παράδοση. Τι να σας πω, παιδιά μου, αισθάνομαι ότι έχω πέσει μέσα στο λάκκο των Λεόντων. Γύρω-γύρω οι διάφοροι δικοί μας άνθρωποι κάνουν τέτοιο πόλεμο σε όλα αυτά τα πράγματα που αισθάνομαι ότι τα χέρια μου εδώ πέρα πάνε να σπάσουν. Αλλά κάποια στιγμή λέω, Σεραφείμ, όρθιος, αγέροχος, όπως είσαι, μη φοβάσαι τίποτα. Αυτό ήταν το κλίμα. Και επομένως πώς να λειτουργήσει ο άνθρωπος υπέρ αυτής της σχολής. Αλλά παρόλα αυτά η αναγνώριση υπήρχε. Έρχεται το 1974 και αλλάζει η κατάσταση, έρχεται η δημοκρατία στην Ελλάδα. Υπουργός Πολιτισμού ο Νιάνιας. Πολύ φίλος και αυτός με τον Καρά. Μας καλεί ο Καράς όλους μαζί εκεί. Πάμε παιδιά γιατί έρχεται ο Υπουργός Πολιτισμού. Δυνοπάτησε ο άνθρωπος να δει τα στενά εκεί και να βρει το χώρο. Λέει, ω κύριε Καρά, λέει, φάγαμε μία ώρα ψάχνοντας να βρούμε πώς θα έρθουμε. Απάντηση του Καρά, ας γραφτεί και αυτό είστε απαθητικά. Τέλος πάντων, τι θα θέλατε λέει. Γυρίζει ο Καράς και του λέει, εμείς δεν θέμε κυρίως οικονομική ενίσχυση. Παρόλο που ο άνθρωπος είχε ανάγκες όπως λέγαμε και πριν. Θέμε να αναγνωριστεί η σχολή. Αυτός είχε έναν γενικό διευθυντή προφανώς του Υπουργείου και του έλεγε προφανώς δεν μπορούσε. Γιατί, μετά το κατάλαβα. Γιατί ο Γαράς ο καημένος ήταν ένας άνθρωπος. Στα οδεία κάνανε υποχρεωτικό πιάνο. Τώρα οι ψάτες τι ήθελαν το πιάνο, εν πάση περιπτώσει. Τότε. Υποχρεωτικό σολφέζ, υποχρεωτική αρμονία, υποχρεωτική ιστορία, υποχρεωτικό τυπικό, υποχρεωτικό αναγνώσματα. Εγώ τα έξερα αυτά γιατί μετά αναγκάστηκα να πάω στο Δίο Αθηνών για να μπορέσω να πάρω ένα πτυχίο. Είχαμε λοιπόν τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Βασίλη του Δεντάκη που έκανε τα μαθήματα τυπικό, λειτουργική, αναγνώσματα δύο φορές την εβδομάδα. Άρα λέω αυτό είναι. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν ο Καράς κάνει ένα τυπικό παιδιά του Αγίου Όρους που τρελαθήκαμε. Πέρι ώραν τρίτη της νυχτός. Βαράει το σήμαντρο και κατεβαίνει και γίνεται αυτό και διαβάζει το ψαλμό σε αυτό και ψέλνεται εκείνο και το άλλο και το άλλο. Λέω τι έπαθε ο δάσκαλος, τυπικό πρώτη φορά. Δεν μπόρεσε βέβαια τότε για όλες αυτές τις προϋποθέσεις που σας λέω εγώ τις έμαθα μετά γιατί αναγκάστηκα να πάω. Μπήκαν, βεβαίως. Ναι, αναγκάστηκα να πάω στο Δίο Αθηνών. Πιάνο, δεν ήταν ναι, έτσι, αλλά ναι. Όλα τα υπόλοιπα. Την ιστορία που έκανε ο Μάρκος ο Δραγούνης, έκανε ιστορία μουσικής βυζαντινής, αρχές ελληνικής μουσικής, βυζαντινής μουσικής και ευρωπαϊκής μουσικής. Δηλαδή πρέπει ένας άνθρωπος να είναι μορφωμένος γύρω από την τέχνη για να μπορεί να πει, να είναι και ο λόγος του πιο αντικειμενικός. Μην πει, α, αυτός ξέρει μόνο να ψέλνει ή μόνο να τραγουδάει, άρα γι' αυτό τι υποστηρίζει αυτά. Όχι. Άρα και η κόντρα έφερε καλά πράγματα με την έννοια ότι αυξήθηκε και διευρύθηκε η γνώση. Και... Από τη δική μου πλευρά βέβαια. Γιατί εγώ αναγκάστηκα να πάω στο Δίο Αθηνών. Και αφού περάσανε πολλά χρόνια και μετά με βλέπανε το ζεύγος Καρά, με βλέπανε καθηγητή στο Λεόντιο, λέει κύριε καθηγητά μου, είσαι καθηγητά μου, εντάξει με πειράζετε και λίγο. Αλλά η Αγγελική μια φορά γυρίζει και μου λέει πολύ σοβαρά. Μου λέει τώρα που είσαι υπεύθυνο και για τη μια τέχνη και για την άλλη τέχνη, τι λες. Έχουν αυτές σχέση. Λέω καμία σχέση. Μάλιστα. Άλλη τέχνη μια, άλλη τέχνη η άλλη. Άρα λοιπόν λύθηκε η παρεξήγηση, έχει βρεθεί η συνισταμένη ή αν θέλουμε. Έχουν ξεχωρίσει οι δρόμοι και αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω σε συγκεκριμένα μονοπάτια και δρόμοι. Βέβαια, βέβαια. Για να ακολουθήσει αυτό που αγαπάει κανείς. Βέβαια, βέβαια. Από εκεί και πέρα, βέβαια, περάσανε πολλά χρόνια. Ο καημένος ο Καράς δεν μπόρεσε ποτέ να δώσει επίσημο πτυχίο αναγνωρισμένο από το κράτος. Απλώς έδινε μια βεβαίωση και αυτή, ούτε αυτή έδινε ουσιαστικά. Όλοι μας προσπαθούσαμε με κάποιο τρόπο να μπούμε στις εκκλησίες. Στα οδεία δεν μπορούσαμε να μπούμε με τίποτα. Περάσαν λοιπόν τα χρόνια και μου λέει ο Μιχάλης, αφού παρέλαβε αυτός πλέον όλο αυτό το χώρο και καλώς το έκανε γιατί είχε τα αδέρφια που βοηθάνε, ο ίδιος είναι σοβαρός, ικανός και τα λοιπά. Και όσους παλιούς μαθητές και μου λέει, μου φέρνουν αντιρρήσεις, μου λέει δεν μπορούμε να έχουμε εγώ δύο.
του λέω να τους προσεγγίσεις με τρόπο σεμνό, απλό κτλ, διπλωματικό, και να τους πεις ότι αυτή η σχολή είναι το πανεπιστήμιο και τα οδεία είναι τα νηπιαγωγεία. Μήπως μπορείς να πεις κάποιον υπάλληλο να δεχθεί και να κάνει την αναγνώριση αυτή. Και τελικά βέβαια τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζει το ΚΕΠΕΜ πια ως και οδείο. Με τον τίτλο Οδείο Σίμωνος Ακριβώς. Καράς. Και μπορεί να δίνει επίσημα και πτυχία και διπλώματα, οπότε έχει λυθεί το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ως εκπροσωπών δημοσιογραφικά θα λέγαμε το ΚΕΠΕΜ, αλλά και ως αντίφωνο για την πολύ ωραία συνέντευξη που μας δώσατε. Να είστε καλά. Και εγώ χάρηκα πολύ και εύχομαι... Ευχαριστούμε πολύ και για την υπομονή σας να μας παρακολουθήσετε. Να είστε καλά. Εύχομαι πραγματικά να υπάρχει συνέχεια και να ωφεληθούν τα παιδιά και να πιστέψουν τα παιδιά και να γίνουν υποστηρικτές για να μπορούν και αυτοί αργότερα να μεταλαμπαδεύσουν στα δικά τους παιδιά, στα πολύ μικρά, τα αγέννητα μέχρι τώρα, αυτή την τέχνη, τη θεία τέχνη όπως λέμε, είναι θεία τέχνη. Γέννητο. Αμήν.